Οι αιμορροίδες είναι αγκιακά μαξιλάρια στο τελευταίο τμήμα του εντέρου, δηλαδή στο βροκτό. Είναι απόλυτα φυσιολογικοί σχηματισμοί και έχουν δύο λειτουργίες. Η πρώτη λειτουργία είναι η εγκράτεια. Βοηθούν δηλαδή το παχύ έντερο και ειδικότερα ο βροκτός να κλείνει με ασφάλεια. Και η δεύτερη είναι η προστασία. Έτσι μας προστατεύουν από τραυματισμούς, ούτως ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθούν ραγάδες ή περιεδρικά συρρήγγια ή περιεδρικά αποστήματα. Οι κυριότερες αιτίες εμφάνισης αιμορροιδοπάθειας είναι η κληρονομικότητα και η δυσκυλιότητα. Είναι η κατάληψη της ζωγιακής διατροφής, είναι η καθιστική ζωή και το άγχος και είναι η αύξηση ενδοκυλιακής πίεσης, η οποία μπορεί να είναι στην εγκυμοσύνη, μπορεί να εμφανιστεί στην παχυσαρκία, αλλά και στην άρση μεγάλων βαρών. Η αιμορροιδοπάθεια μπορεί να εκδηλωθεί με πάρα πολλά συμπτώματα. Τα κυριότερα είναι η αιμορραγία, ο πόνος, το αίσθημα τελούς αφόδευσης, ο κνησμός και ο ερεθισμός στην περιοχή του προκτού και κάποιες φορές συνοδεύεται και από απώλεια υγρών στο εσώδιο. Ο βασικός κανόνας στη θεραπεία της αιμορροιδικής νόσου είναι η εξατομίκευση. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται ως μοναδική περίπτωση και έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς, ούτως ώστε πάνω σε αυτό να προσαρμόσουμε την πλέον κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο, η οποία θα πρέπει πρώτον να προσφέρει στον ασθενή ίαση, δηλαδή να τον απαλλάξει από το πρόβλημά του και να του δώσει πίσω την ποιότητα ζωής του, και δεύτερον να μην εμφανιστεί πάλι το πρόβλημα. Στο ιατρικό περιστερείο, τα τελευταία χρόνια, με τη φροντίδα και την πρωτοβουλία της διοίκησης, έχουμε ιδρύσει ένα πρότυπο κέντρο ορθοπρακτικής χειρουργικής. Αυτό οποίο δεν είναι μόνο θεραπευτικό, αλλά είναι και εκπαιδευτικό. Και έτσι λοιπόν έχουμε λάβει την πιστοποίηση από πέρσι και μπορούμε και εκπαιδεύουμε χειρουργούς για όλη την Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Εφαρμόζουμε τεχνολογία υπερήχων, τεχνολογία λέιζερ, τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον ασθενή μας, διότι μπορεί να του δώσει λύση στο πρόβλημα χωρίς τα απαιτητικά επώδυνα και με μακροχρόνια μεταχειρητική αποκατάσταση χειρουργία του παρελθόντος, δηλαδή επεμβάσεις οι οποίες γίνονται day clinic, ο ασθενής έρχεται το πρωί, χειρουργείται μέσα σε 20 λεπτά με 25, τόσο διαρκεί το χειρουργείο, και το ίδιο απόγευμα είναι σπίτι του. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και γρήγορα να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες με πολύ λιγότερο πόνο, με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία, αλλά και με μία αίσθηση ότι το πρόβλημα έχει λυθεί και ποτέ αυτός ο εφιάλτης εντός εισαγωγικών για αυτούς που έχουν ζήσει και έχουν βιώσει αυτή την νόσο δεν θα επιστρέψει.